Αυτό που δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department είναι, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, μια πολύ ισχυρή δήλωση που εξυπηρετεί αφάνταστα την Ελλάδα. Βέβαια, ο άνθρωπος την αλήθεια λέει, διότι η ερώτησή μας ήταν ακριβώς αυτή. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα νησιά? Ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Έχει σημασία όμως να πούμε ότι προηγουμένως ένας Τούρκος ανταποκριτής του Ανατολού στην ενημέρωση του State Department προσπάθησε να παγιδεύσει τον εκπρόσωπο για το θέμα των απειλών, διαστρεβλώντας, όπως κάνουν πάντα οι Τούρκοι ανταποκριτές εδώ, και την πραγματικότητα. Και μετά την ενημέρωση, Στάλο, ο ίδιος ο Νέτ Πράις, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μας έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέροντας το αυτονόητο, ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικά βεβαίως. Εμείς να πούμε ότι που βάλαμε στο State Department την ακόλουθη ερώτηση, ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας συνεχίζει να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα? Είναι αυτά τα νησιά ελληνικά? Στην απάντηση του εκπρόσωπος αναφέρθηκε γενικά στην αρχή ότι σε μια εποχή, είπε, που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο και ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Αφορά βεβαίως αυτό τον Ερντογάν μόνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο εκπρόσωπος, συνεχίζουν να εθαρρύνουν τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Όλα αυτά λοιπόν, ούτε αυτά κάνει η Τουρκία. Αντίθετα, η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός και στη Γενική Συνέλευση μίλησε για την ανάγκη του διαλόγου. Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Και είπε ότι η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται βεβαίως, και κάλεσε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις συνέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση. Βεβαίως, η ρητορική και οι όποιες συνέργειες έρχονται μόνο από την Τουρκία, και επικεφαλής αυτής της εκστρατείας εναντίον της Ελλάδας είναι ο ίδιος ο Ερντογάν. Η Ελλάδα απλά μείνεται, όπως ξέρει, σε όλα τα επίπεδα και είναι αναγκασμένη να προετοιμάζεται για την περίπτωση κατά την οποία οι Τούρκοι κάνουν αυτό που έχει ο καθένας μας στο μυαλό του. Πάντως, εδώ και αρκετούς μήνες η Ελλάδα, και στον αέρα και στη θάλασσα, και πρέπει να το πούμε αυτό, βρίσκεται μπροστά από την Τουρκία, και ο Ερντογάν το γνωρίζει, μπορεί να βρίσκεται στα άλλο και μερικά χρόνια. Τέλος, να πούμε ότι, όπως έχουμε δει από τις δηλώσεις του Ερντογάν, φαίνεται να πιστεύει ότι η Ελλάδα συνομωτεί με τους Αμερικανούς εναντίον της Τουρκίας. Είδαμε και το διάβημα. Αυτό βεβαίως δεν είναι σωστό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη δημιουργία βάσης στην Αλεξανδρούπολη, όχι για να τη χρησιμοποιήσουν εναντίον της Τουρκίας. Στόχος τους είναι η Ρωσία. Ο Ερντογάν φοβάται, και καλά κάνει, ότι λόγω της Αλεξανδρούπολης θα μειωθεί ο ρόλος και η ισχύ του Βοσπόρου. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί μετέφεραν οπλισμό και άλλο υλικό στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες θα έλεγα, μέσω της Αλεξανδρούπολης. Αυτά, Στάλλο.